Από την πρώτη στιγμή δευτεροποιηθήκαμε, διότι καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τις ανισότητες τις οποίες δημιουργεί. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν είμαστε σε πιάνη. Ότι δεν απλώνουμε το χέρι για να πάρουμε απλά 2-3 χιλιάρικα, να χαμογελάσουμε και να πάμε στην επόμενη μέρα. Υπάρχει σοβαρό θέμα ρευστότητας, υπάρχει σοβαρό θέμα επιβίωσης και αυτά τα χρήματα, μη τι άλλο, όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι τα περιμένουν στις επιχειρήσεις τους, στις περιοχές του κοινού, συγγνώμη, έτσι αντίστοιχα τα περιμένουμε και εμείς για να μπορέσουμε να πορευτούμε το χειμώνα. Κάποιοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και δεν θα πάρουν απολύτως τίποτα. Κάποιοι τις ανοίγουν τώρα για να πορευτούν την περίοδο τη χειμερινή. Είναι τα αντιληπτό λοιπόν ότι είναι άμεσα και αναγκαία η παρέμβαση σε ό,τι αφορά τόσο στην περιφέρεια, με το ψήφισμα το οποίο θα έχει συνυπογράψει με την κυρία Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων. Αντίστοιχα, έχουμε στείλει και εμείς μια επιστολή και δεσμεύομαι με παρουσία όλων ότι και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, με τον πρόεδρο τον Γρηγόρη Κάσπερ, θα κινηθούμε αντίστοιχα και προς Υπουργεία αλλά και προς την κυβέρνηση, ώστε να επισημάνουμε ότι τόσο τα 2.000 σε όλους είναι ένα αστείο ποσό, οπότε δεν αντιλαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά μεγέθη ή τόση τζίρου η οποία υπάρχει, όπως επίσης και το ταβάνι των 15.000 ευρώ, το οποίο αν θέλετε από εσάς υποχρεώσεις επίσης υπάρχουν κυρίως στο ξενοδοχειακό κλάδο, είναι ένα αστείο ποσό όταν αντίστοιχα κάποιες άλλες περιφέρειες δίνουν τα διπλάσια και τα τριπλάσια χρήματα. Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων, αλλά και οι λοιποί επιχειρηματίες από την Δράμα, είμαστε δίπλα σας σε οποιαδήποτε κίνηση γίνει και χαίρομαι για την πρωτοβουλία την οποία κάνετε και συνυπογράφουμε το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πολύ.